κόψουνε το ρεύμα και το πρωίνο το γεύμα και την προκαταβολή να μοιάσει πουλί. Εκείνη δε σε θέλει και του ερώτα τα βέλη, λάθος της σκοποβολή να μοιάσει βουλή. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα, τα κατάκα, τα ξεχνάς ατάκα. Το καλύτερο παιδιέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Πραγκαλά σου, κάνε και μεταβολή να μοιάσει βουλή. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα, τα κατάκα, κι όλα τα ξεχνάς ατάκα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ανδρέας Σιδεράκης είναι επί της επικοινωνίας. Υποδέχεται τις τηλεφωνικές σας κλήσεις που έρχονται στο 213-2177-77. Και αν θέλετε να μας στείλετε SMS, μια ηλεκτρονική μέθοδος που στοιχίζει 31 λεπτά του ευρώ ένα μήνυμα, είναι κάτι ψηλά επιπρόσθετα, ανάλογα με τον πάροχο εκείνη της τηλεφωνίας που έχετε, γράφετε 1055. Αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας και αποστολή του 54045. Τέρμα τα υποχρεωτικά της αρμονίας, πάμε στη μουσική αρμονία και ξεκινήσαμε με αυτό το καλύτερο μπεγλέρι που φυσικά είναι τα κλειδιά στο χέρι, όπως μας λέει ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Λογό. Ένα τραγούδι που μελοποίησε ο φίλος μας ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος. Μας ακούει, Γιώργο Μαργαρίτη, ο Πέτρος. Στείλτε ένα χαιρετισμό αν θες. Αφού τον είδα χθες πάλι, του στείλω. Πάλι, γεια σου Πέτραν. Γεια σου Πέτραν. Γεια σου Πέτρε. Και βεβαίως ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι εδώ στο στούντιο. Αλέξιος, ο άνθρωπος του. Αλέξιος. Ο Αλέξιος, ο άνθρωπος του. Μάρτιο. Έτσι, Μάρτιο. Όχι Αύγουστο. Αλέξιος είναι άλλο, ε. Βέβαια. Μην μας μπερδεύετε εσύ, Αλέξη. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι λέγανε τον παππού μου. Ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο λαοφιλής Μαγκάρετ του ελληνικού τραγουδιού, με τυπική αφορμή την βιογραφία του που έγραψε ο Κώστας Μπαλαχούτης, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο επίσης. Παλαιότατος. Την καλησπέρα μου και από μένα. Γεια σου, χαρά Κώστα. Πάντα που είμαστε εδώ. Λοιπόν, αυτός ο λαϊκός τραγουδιστής που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μένανδρος ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να ξαναφέρουμε τον Γιώργο από το στούντιο που έχει κάτι χρόνια να έρθει από την παλιά διεύθυνση από το Τσίρι. Εκεί θα πήγαινα να σε βρω. Δεν θα βρίσκεις κανέναν.
Δεν θα βρει κανέναν. Ναι. Θα βρει ένα κτίριο που δεν. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση. Πλάκα μου κάνει τώρα. Εδώ... Καλό απόγευμα να έχουμε. Λοιπόν. Το κόκκινο χτυπάει κόκκινο. Έτσι, έτσι, έτσι. Πες τα αυτά για να σκάσουν και οι οχτροί μας που λένε. Σε βλέπω σε σπουδαία κέφια. Δεν ξέρω εσύ πώς τον βλέπεις, Κώστα. Γεννημένος να τρέχεις, τα καλύτερά του. Κοίτα, τα πάντα ξεκινάνε στη ζωή από την υγεία. Όταν μας έχει καλά ο Θεός, κάνουμε ωραία πράγματα όλοι μας. Μια χαρά σε βλέπω, έτσι. Φτούναμε σε ματιά σου. Είναι έτσι. Mm-hmm. Είναι έτσι. Λοιπόν, πώς το αποφάσισες, νέο παιδί, να παραδώσεις τα βιογραφικά σου στοιχεία στον Κώστα? Δεν αποφάσισα εγώ. Ο Κώστας. Κώστας από εδώ, κάποιοι άλλοι. Τα χρόνια πολλά. Mm-hmm. Ποια χρόνια πολλά, μωρέ, τώρα. Εντάξει, τώρα, εννοώ δηλαδή 50 χρόνια τώρα μέσα στη νύχτα. Mm-hmm. Οπότε να πούμε, έχω και εγώ πράγματα να πω και ωραία πράγματα. Μια χαρά τα λες. Και μείναν και απόξω, δεν τα πήρε όλα αυτή. Θα έρθει και το δεύτερο και το τρίτο στην πορεία. Α, έχουμε... Μπορεί να ήμουνα ο πιο μικρός της παρέας εκείνα τα χρόνια, από τις γενιές εκείνης. Καταλαβαίνεις ποιους λέω τώρα. Mm-hmm. Εσύ κρατάς αλλά από όμως, τη γενιά των κλασικών λαϊκών τραγουδιστών, ναι, έτσι. Αλλά όμως έχω και εγώ πράγματα να πω ζουμερά. Και να μάθουν οι φίλοι μου, αυτοί που δεν γνωρίζουν, που δεν είναι πολύ κοντά μου, ποιος είσαι και τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Και υπάρχουν και αρκετοί που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν ότι βγήκε μια βιογραφία μου. Και ταξιδεύει αυτή τη στιγμή. Και έχουμε κάνει πολλά ακόμα πράγματα. Έχουμε κάνει καταρχήν την Παλιά Βουλή. Έχουμε κάνει τη Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζει Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάνει το Περιστέρι. Και στη συνέχεια έρχεται η Λάρισα. Τα καλύτερα έρχονται. Στις 19 Μαρτίου θα είναι η Λάρισα. Παρουσιάζεται το λαϊκό τραγουδιστή στη Λάρισα. Ο χαμός θα γίνει στο υπογράφο. Λοιπόν, εσύ που το ξέρεις πολλά χρόνια και είχες και την τιμή να σου τραγουδήσει δικούς σου στίχους στη δισκογραφία Κώστα Μπαλακούτη. Ο Κώστας είναι συγγραφέας, είναι ερευνητής του τραγουδιού, είναι δημοσιογράφος, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο 8.gr, την ηλεκτρονική σελίδα για το ελληνικό τραγούδι. Είναι φίλος μας πριν απ' όλα. Τα ποδοσφαιρικά μας χωρίζουν μόνο. Είμαστε το ΠΟΚ. Εδώ έτσι ένας Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και δεν θα μπορούσε να γίνει το βιβλίο άμα δεν ήταν ο Κώστας. Ναι, έχει αποκτήσει και μια τεχνική ακαταμάχητη. Λοιπόν, εσύ ποιον άνθρωπο γνώρισες όταν τον γνώρισες και ποιον άνθρωπο συνεχίζεις να έχεις τώρα στην παρέα σου? Εγώ γνώρισα έναν ωραίο άνθρωπο. Αυτό το ξέρουμε. Που συνεχίζει να αναδεικνύει αυτές τις πτυχές του ωραίου χαρακτήρα του. Γιατί η ωριμότητα μεγαλώνει το μεγαλείο. Είναι άρχοντας ο Γιώργος. Ήταν άρχοντας, είναι άρχοντας και όσο μεστώνει γίνεται πιο, ακόμα πιο γλυκό σε όλα του. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι και χρυμπάρι. Ο τραγουδιστής είναι επίσης και χρυμπαρένιος. Ήταν, μένει και παραμένει. Μη σου πω ότι στο διάβα των καιρών σε εισαγωγικά γίνεται ακόμα καλύτερος. Συμφωνώ. Πιο περιεκτικός, πιο ζουμερός, όπως είπε μια λέξη, ζουμερός. Mm-hmm. Μελένιος γίνεται. Mm-hmm. Ο Γιώργος τώρα όταν τραγουδάει, επίσης η ματιά του Γιώργου είναι, περνώντας τα χρόνια, προς το κλασικό τραγούδι. Τον ενδιαφέρει πολύ το χθες, τον ενδιαφέρει η ιστεροφημία του. Έτσι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει όλη αυτή τη διαδρομή και στη νύχτα και στη δισκογραφία και στο τραγούδι μας. Οπότε προσέχει πολύ τις επιλογές του. Είναι ακριβώς στις συνεργασίες του, στις καταθέσεις του. Το ψάχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ πιο πολύ από ό,τι αν θέλεις και όλα, επειδή σε ξέρω, σε γνωρίζω, έχουμε συνεργαστεί. Πιο πολύ από ό,τι το ψάχνουμε εμείς. Ναι. Ο Γιώργος έχει κάνει restart. Είναι ένας έφηβος Μαργαρίτης με τη σοφία όμως των χρόνων. Και έχει και να κλώνει το ρεπερτόριο με τα χρόνια. Βέβαια, με τις έξυπνες κινήσεις που είχε, τολμηρές για την εποχή τους. Μπορώ να πούμε για διάφορα πράγματα που ήταν τα πρώτα. Ανέκαθεν όμως. Αν το δεις με τι ξεκινάμε. Δηλαδή, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο λαϊκός τραγουδιστής. Αυτά το αποτύπωμα που έχουμε κάνει το βιβλίο τα περιγράφει όλα με μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια και αν θέλεις και μια ανάγλυφη πένα. Είναι σαν μυθιστόρημα. Mm-hmm. Αλλά αυτά που έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα, γιατί είναι, είπαμε, Λυκόπουλο, τρέχει ακόμα και τώρα, δημιουργεί νέους κύκλους. Mm-hmm. Όμως ξεκινάει μετά Κισούκα.
Ακολουθεί Βασίλης Βασιλιάδης. Ακολουθούν, για να μην τα πω ιεραρχικά, ακολουθούν Κατινάρης. Ακολουθούν Σάκης Πάνου. Νικολόπουλοι, πολλοί κανδιγόντες. Φτάνουμε μέχρι το Δημητρή Παπαδημητρίου. Φτάνουμε στο Λάγη Παπαδόπουλο. Αντώνης Ρεπάνης, μην τον ξεχνάμε. Δεν τον ξεχνάμε. Είναι τα όσια και ερμηνεύει τους καλύτερους των καλύτερων της εποχής του. Βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε. Λοιπόν, είπε ο Κώστας τώρα για το κλασικό τραγούδι που. Πώς το είπες, ότι. Κοίταξε, όταν έχετε η ώρα των κλασικών, ο Γιώργος στα μισά του 80, όταν έκανε το δίσκο, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Δεν μας είπε τα συνηθισμένα, αν θέλεις, λαϊκά που όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε. Μας είπε αγαπημένα τραγούδια, βαριά τραγούδια, αλλά άλλη σκοπή. Είπε σαν την Καλαμιά στον κάμπο, ο Γιώργος. Είπε μπακάλι του 50, βέβαια. Είπε μπακάλι, αλλά τι μπακάλι. Είπε Βίρβο, πολύ. Mm-hmm. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνει το αφιέρωμα στο Τζιτσάνι, διάλεξε τραγουδάρες. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε παρέα και με τη δική μου συμβολή, αλλά εκείνο ήταν η αποφασιστικότητα. Ένα αιώνα λαϊκό τραγούδι, και εκεί βάλε τραγουδάρες. Δηλαδή, όταν προσεγγίζει το χθες ο Γιώργος, μας φωτίζει μια άλλη πτυχή που λίγη πλέον. Σε θέση πρωταγωνιστή, καλώς ή κακό, έτσι θα φέρνει ο χρόνος, είναι σε θέση να μας φωτίσουν. Βάλε μια άνω τελεία. Πολλοί τραγουδάνε πέντε τραγούδια και άντε από την αρχή τα πέντε τραγούδια και άντε από την αρχή. Η πατρίδα μας έχει πολύ διαμάντι, πολύ χρυσαφικό. Έχω έρθει σε πολλές ζωντανές εμφανίσεις. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Από μουσική και από καλό τραγούδι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Εκεί θέλω να πω ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, έτσι είναι η ζωή μα, έτσι τα έχει φτιάξει. Πάει πάλι ξανά, δεν ξεχνάει τις ρίζες. Λέγω, ξεκίνησαμε το ρεπερτόριο αυτό, το σπουδαίο, το κλασικό που γράψανε μεγάλοι μας, και κάποια, όταν ήρθε η δική μου δισκογραφία, ας πούμε, περάσαν 30 χρόνια τώρα. Και πόσο να είναι να πούμε τα τραγούδια, δεν τα έλεγα. Και αυτή τη στιγμή πολλές φορές κοιμάμαι και πετάγομαι από το κρεβάτι. Έχω ένα χαρτί δίπλα και ένα μολύβι χτες το βράδυ, και μου έρχεται κάποιο τραγούδι. Σε καταραμένες στράτες με έριξε απελπισιά. Έλεγα το τραγούσα κάποια τραγούδια τέτοια. Ωραία τραγούδια. Σκαλοπάτι. Πάπ και το σημειώνω. Αν αυτό το τραγούδι δεν το ξέχασα. Να σου πω ένα τραγούδι από τον Τζιτσάνι που θα ήθελα να το ακούσω ζωντανά. Ποια καρδιά δεν θα ραΐσει. Καλά. Αυτό είναι τώρα το φαΐ μου. Είχα μια κυρία, δεν είναι κοντά μας, και μου λέει: Ρε Γιώργο, αυτό το τραγούδι μπορεί να μου το πεις. Μου λέει μια φορά στην τηλεόραση. Δεν την πρόλαβα να τη το πω. Μας ταξίδιψε, έφυγε. Το είπε στο δίσκο όμως και το ακούσαμε με τη φωνή σου. Και το είπα πολύ ωραία αυτό. Μια χαρά το είπε και καλά το έπαιξε ο Πάπος με τον Αρίστο από πίσω. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει και τα τραγούδια σου. Ο Γιώργος θέλει να ακούει τις καινούργιες τοιχογραφίες, γιατί πιστεύει ότι είναι πιο μεστές. Μπορεί να έχει και δίκιο κιόλας. Εμείς είμαστε πιο χαρτοπόντικες, πάμε προς τα πίσω. Τέλος πάντων, θα του κάνουμε το χατήρι και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για μια γυναίκα από μια λαϊκή γειτονιά, την Άννα της Κοκκινιάς, έτσι όπως την έγραψε η Ανθή Μητροπέτρου. Είναι μια πραγματικότητα αυτή η ιστορία. Και την μελοποίησε ο μεγάλος συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου. Πάμε να τα ακούσουμε, Νίκο μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κάναμε λάθος. Θα βάλουμε τώρα την Άννα της Κοκκινιάς. Τα χέρια πιάστηκε παλιά με έρωτες και με θεριά. Τώρα σκυμμένη στα σκαλιά τρίβει λεκέδες με νερά. Σφιγμένος κόπος η καρδιά, κάποτε είχε δυο παιδιά που μπλέξανε με τα σκληρά και σβήσανε στην Κοκκινιά. Όλοι ρωτάνε πως αντέχει, όμως κι ο χάρωτας προσέχει. Ξέρει την πόρτα πριν χτυπήσει, αν θα μπορέσει να νικήσει. Με τη ζωή είναι δεμένη, ας είναι μαυροφορεμένη.
Κι όταν σε κλάματα ξεσπά, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα τα σκαλιά. Έναν άντρα το Θανάση που τα μυαλά του έχει χάσει, όμως τον είχε αγαπήσει και δεν μπορεί να τον αφήσει. Σε σπίτια πάει και καθαρίζει, όσο δουλεύει πάντα ελπίζει ότι ο πόνος θα περάσει κι ίσως μια μέρα ξεθοριάσει. Όλοι ρωτάνε πως αντέχει, όμως κι ο χάροντας προσέχει. Ξέρει την πόρτα πριν χτυπήσει, αν θα μπορέσει να νικήσει. Με τη ζωή είναι δεμένη, ας είναι μαύρο φορεμένη. Κι όταν σε κλάματα ξεσπά, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα τα σκαλιά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Άννα της Κοκκινιάς, του Δημήτρη Παπαδημητρίου και της Ανθής Μητροπέτρου, στην στιβαρή βεβαίως εκτέλεση με τον Γιώργο Μαργαρίτη, που έχουμε τη χαρά να είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο, ένας άνθρωπος που τον αγαπάμε και εμείς και όλη η Ελλάδα. Την άλλη φορά που είχε έρθει στο Ψηρή και πιάμε καφέ έξω με τον Πέτρο Βαγιόπουλο, έβγαινε δήμαρχο για πλάκα. Δεν είχε παραμονέ δημοτικών εκλογών. Την άλλη φορά έβγαινε. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Και τώρα θα βγει για πλάκα, α πούμε. Μη σου πω ότι πρέπει να το σκέφτεσαι. Όλα καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε το πρώτο μέρο τη εκπομπή με ένα τραγούδι αγκονάρι για την ιστορία σου. Ναι. Έτσι, το τραγούδι, το ένα από τα έξι, αλλά αυτό που είχε διαλέξει και ο ίδιο ω καλύτερο, ο Άκη ναι. Πάνου. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι ο Άκης Πάνου, βέβαια. Όχι ως καλύτερο μονάχα. Ως το είδε όταν το τραγούδισα, είπε: «Έλα ρε μάγκα», μου λέει, «αυτό το τραγούδι ήθελα να μου πεις καλά. Τα άλλα πες τα πως θέλεις». Σου δώσε έξι τραγούδια στο δίσκο που κάνατε το 85. Ναι. Ήσουν ακόμα στην Polyphon, σε μικρή εταιρεία. Δηλαδή δεν ήσουν στις, ναι, στα ναι. μεγάλα σαλόνια που ναι. λέμε ναι. στην Αλφα Εθνική της Δισκογραφίας. Μικρή εταιρεία. Αλλά ο τραγουδιστής ήταν Αλφα Εθνική. Έργα όμως θαυμαστά. Τι να έφυγε από την Ομόνια και πήγαινα στη Μεσογείον. Και είχε, λοιπόν, ήδη, είχε ήδη δείξει το. Να τα λέμε και αυτά. Το αστέρι υπήρχε ήδη. Είχε γράψει, είχε αδράχναρια. Μα και πριν τη δισκογραφία ο Γιώργος σάρωνε στα μαγαζιά, μέχρι που ο Σούκας τον σταμπιλάρισε και του έδωσε τα τραγούδια αυτά. Να τα... πούμε δύο κουβέντες για τον Άκη τώρα. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Άκη. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι από τους τυχερούς τραγουδιστές, τους τελευταίους τυχερούς τραγουδιστές που πρόλαβα, το έχω πει πολλές φορές ηλικιακά, από τον Άκη μέχρι Νικολόπουλο και μέχρι λίγο Παπαδημητρίου και Μαχαιρίτσα. Τέτοια τραγούδια, όταν έχεις, είναι τεράστια, είναι ζουμερά τραγούδια, είναι γλεντζέδικα τραγούδια. Είμαι και εγώ ένας τραγουδιστής που το γλεντάω το τραγούδι την ώρα που το λέω. Έτσι χρειάζεται το τραγούδι. Μπορεί να γλεντάει ο κόσμος, αλλά το γλεντάω εγώ πρώτα. Πάμε να ακούσουμε τον τελευταίο πυρέτο. Και εδώ είμαστε με τον Γιώργο Μαργαρίτη στο Κόκκινο στο 105 και 5. Τις δραχμής όταν κανένας γελαστεί. Μα εγώ της είπα της καρδιάς της φουκαριάρας να την φωλιάσει στη γωνιά την πιο ζεστή. Thank you.
ερώτα, μα εγώ την αγαπάω και δεν λογαριάσα την κρίση κανενός. Μου λένε κοίτα και την πλάτη μου γυρνάω, να μείνει δίπλα μου, να μείνω ζωντανός. Τους είπα όχι για τέτοια βήματα, δεν είμαι δυνατός. Τα χρόνια φύγαν, δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι. Για μένα είναι ο τελευταίος πυρετός. Ήταν το ζεμπέκικο του χωρισμού που έγραψε τη μουσική του Χρήστος Παπαδόπουλος, το πρώην παιδί από την Πάτρα. Και νυν, δηλαδή. Συνοδοιπόρος. Και τους στίχους ο Κώστας Μπαλαχούτης. Ένα τραγούδι από τον δίσκο Παίζουμε για τη Φανέλα του 2014. Προσωπικός δίσκος του Γιώργου Μαργαρίτη. Γιώργος Μαργαρίτης και Κώστας Μπαλαχούτης είναι μαζί μας. Τυπική αφορμή το βιβλίο.
η βιογραφία του Γιώργου, ο λαϊκός τραγουδιστής που συνέγραψε ο Κώστας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μένανδρος και αυτόν τον καιρό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα γιατί κάνουν παρουσιάσεις, διότι αν δεν το πάρει στην πλάτη σου δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις, επειδή αναφερθήκατε στον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, εκείνα τα χρόνια που είχα, ήμουνα στα πολύ φρέσκα μου, ας πούμε, και κάποια στιγμή να μου τον ακούω που έπαιζε ωραίο που ζω και λέω: ο επόμενος που ζωξής θα είναι αυτός που θα πάρω μαζί. Ναι. Αλλά δεν είναι ποτέ η ώρα αυτή. Εδώ δεν παίζει. Αν τον έχω σαν που ζωξή τον Χριστάρα. Εδώ, ο Χρήστος, ναι. Παίζει ωραίο που ζω και ο Χρήστος. Με δικό του χρώμα. Με δικό του ναι, χρώμα. Ναι, με δικό του. Και γράφει τραγούδια. Μπορεί να έχει πιο λίγα τραγούδια, αλλά. Αυτό το τραγούδι τώρα, όσο το ακούγαμε, μας έλεγε ο Κώστας ότι ήταν παραγγελιά του Μαγκάρετ. Τα ζήγια τα έδωσε ο Γιώργος. Και στον Χρήστο και σε μένα. Τραγούδι λέει, ας πούμε, σαν το χάραμα του Παπά Ιωάννου. Στον Χρήστο, ναι. Ναι. Και σε σένα, στο μα πολλά κόμπλο. Τέτοια έχω κάνει. Και το δεν πρέπει με τον Τάκη του Σούκα. Με την ημέρα του σεισμού πήγαμε πάνω στο δωμάτιο, στο διαμέρισμά του και του λέω: θέλω ένα τραγούδι. Δεν υπήρχε τέτοιο είδους. Θέλω να γράψω επί τόπου σε δύο λεπτά. Είμαι ωραίο στα καμιλιέρικα. Ναι. Α, τέτοιο θέλει, μου λέει. Κάτσε το πιάνο και σε ένα λεπτό το τελείωσε. Ναι, αλλά μετά σου λέω να το παίξουμε και μου λες δεν είμαι καλός στην πρώτη εκτέλεση μετά, και φαύλος κύκλος, κατάλαβες. Το ακούει ο Στυλάρας και τι είπε. Ναι. Ένα τέτοιο τραγούδι μου λέει, να κοιτάς Γιώργο πάντα, να το βάζεις σε κάθε στο κάθε δίσκο σου. Πού να το βρω ένα τέτοιο τραγούδι εγώ. Λοιπόν, σου λέγα και πιο πριν Γιώργο ότι η θεωρία που έχω είναι ότι ο βασικός ρυθμός του λαϊκού τραγουδιού στην κλασική του εποχή ήταν το ζεμπέκικο. Έτσι λέμε, ακούς μια ζεμπέκια. Το εννιάρι. Ποιο εννιάρι, το ζεμπέκικο. Πώς το λένε, Συνεφιασμένη Κυριακή, ξέρω εγώ, το. Παίξε Χρήστο το Μπουζούκι, ας πούμε. Του Τσιτσάνι τα τραγούδια, του Καλδάρα, του Μπακάλι τα ζεμπέκικα τα φοβερά. Καρδιά Παραπονιάρα. Και πάει λέγοντας, δεν τελειώνουμε ποτέ. Από το 70 και μετά, και αυτό μας το έδειξε πρώτα ο Άκης Πάνου, σε δημιουργικό επίπεδο, και μετά εσύ, σε ερμηνευτικό, έχει μετατοπιστεί και το τραγούδι που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να εκφράσει το νέο λαϊκό τραγούδι από το 70 και μετά. Γράφεται πια στο ρυθμό του Καμιλιέρικου. Δηλαδή είναι ο κεντρικός ρυθμός. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Δεν μου το βγάζεις με τίποτα από το μυαλό. Και να πούμε, επιβεβαιώνεις, ας πούμε, ότι τα Καμιλιέρικα είναι το φαΐ σου, το ψωμί σου, ρε παιδί μου. Δεν ισχύει. Έχουν περάσει όλα από την πλάτη μου. Πολλά τα χρόνια. Λοιπόν, φορτίο μεγάλο. Θα σου αλλάξω τα πλάνα τώρα και θα με σκοτώσεις, αλλά αυτό το τραγούδι, αν δεν το βάλουμε. Θα μας σκοτώσουν εμένα. Για να ακούσω. Θα ακούσουμε κάτι που δεν σ' αρέσει η εκτέλεση, γιατί είσαι λέει πιτσιρικάς, δεν είναι καλή ηχογράφηση. Το πρώτο σου ξέ. Κάνε το χαντήρι. Ποιο είναι αυτό. Αυτό το είπες και μόνος σου. Ποιο είναι αυτό. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε. Αυτό δεν είναι το πρώτο μου σου ξέ. Είναι το τραγούδι που γνώρισαν το όνομά μου ο κόσμος. Ωραία. Θα μου κάνεις το χαντήρι να το ακούσεις την πρώτη του εκτέλεση, επειδή θα μας δίνουν να το. Λοιπόν, Νίκο, να αλλάξουμε το τραγούδι από τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε και εκείνο στην πόλη Φων. Με ενορχίστρωση του Τάκη Σούκα, δεν ξέρω ποιος παίζει μπουζούκι εδώ. Ναι. Εκεί ξέρω εγώ. Πες μας. Πολύ καλός και μεγάλος κι αυτός. Ποιος? Θανάσης Πουλικατριώτης. Ο Θανάσης παίζει. Σε όλο το δίσκο αυτό είναι. Μη μου μιλάς με μάτια που καίνε, του Τάκη Σούκα σε λόγια της Χαρούλας Δρίγκου. Εντάξει, το βάζουμε γιατί ο Γιώργος δεν ήθελε να τα ακούσει την παλιά εκτέλεση. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι διαφορετική εκτέλεση. Όχι, τι. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς ήταν νεαρός ο Γιώργος Μαργαρίτης. Κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μη μου μιλάς με χείλη που καίνε, μη με πονάς με λόγια θλιμμένα, μη μου ζητάς να φύγω από σένα. Δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δέσμος. Κι ας είναι ερωτάς αμαρτωλός. Μουσική.
που κλαίνε, μη μου μιλάς με χείλη που καίνε, και μην ακούς τους άλλους τι λένε, αφού εμείς μονάχα δε φταίμε. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δεσμός. Κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι ερωτάς αμαρτωλός. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δεσμός. Κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι ερωτάς αμαρτωλός. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι όλη η Ελλάδα έμαθε το Γιώργο Μαργαρίτη πριν από 39 χρόνια. Ακριβώς. Και μια και το είπαμε, βέβαια, ακριβώς. Ο δίσκος όλος είχε επιτυχίες. Μην κάνεις, κάντε 40 τις γωνιές. 30 χτες. Όλος ο δίσκος ήταν ζεστός. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα δίσκο που έβγαλε τραγούδια δυναμίτες. Θυμάμαι το «Στο καθρέφτη τους κριτικές και από μόνοι σου αγαπητές». Μα ο δίσκος λεγόταν «Εσύ μιλάς στην καρδιά μου». Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα ο Γιώργος από τη Σκοπιά του θέλει τα παλιά του τραγούδια να τα λέει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Γι' αυτό και τα ξαναηχογράφησε. Με σημερινές ταχύτητες, με σημερινά. Και είπε και κάτι πολύ ωραίο. Εξήματα. Εγώ λέει είμαι τραγουδιστής ντραμίστας. Εννοεί ότι η σωστή ταχύτητα σαν τραγούδι είναι το μισό τραγούδι, έτσι δεν είναι? Τι είπε, δεν άκουσα. Λέω η σωστή ταχύτητα σε ένα τραγούδι είναι το μισό τραγούδι. Βεβαίως. Η ταχύτητα παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά είναι και εποχές που αλλάζουν πράγματα. Και εσύ λες τώρα, υπάρχουν ζεμπέτικα τα οποία εγώ θα έπρεπε να πω να πούμε ποια λύπη σε βαραίνει εκεί στη θέση της. Δηλαδή, όπως την είπανε οι παλιοί και ο πρώτος, ξέρω εγώ. Σήμερα τα πράγματα θέλουν ταχύτητες πιο γρήγορα. Στο live, στο δίσκο. Ναι, το θέλουν πιο γρήγορα. Εγώ δεν είμαι εκεί. Ανήκω. Στην παλιά σχολή. Και εγώ θα έλεγα ότι ο Γιώργος είναι πολύ ατμοσφαιρικός τραγουδιστής. Έχει γίνει στα χρόνια, έχει γίνει αν θέλει σε σχέση με την νιώτη του, για να το γεφυρώσω λίγο, είναι πιο ατμοσφαιρικός. Εγώ είναι πολύ μεράκλης τραγουδιστής. Γυρίζω καταρχήν εκεί που πρωτοξεκίνησα. Ξεκίνησα χωρίς μικρόφωνα. Ναι. Δεν είχαμε μικρόφωνα, τώρα είχαμε ένα μικροφωνάκι και το ξέρω εγώ να πούμε. Χωρίς μικρόφωνα τραγουδούσαμε και ήταν τόσο ωραία. Καταρχήν εγώ δούλευα σαν άγνωστος τραγουδιστής σε κάποια μαγαζιά τα οποία ήταν ταβερνομάγαζα. Πήγαινε ο οικογενειάρχης με τα παιδάκια του εκεί. Και όλο αυτό το ένιωσα από κοντά μου, από κοντά, και ξέρω ότι η ένταση δεν κάνει και τόσο καλό στους τραγουδιστές. Και τώρα στις παρουσιάσεις, οι παρουσιάσεις των βιβλίων που κάνουμε της βιογραφίας του καταλήγουν σε μικρά κονσέρτα. Γιατί πάντα. Με δύο όργανα, γι' αυτό και παίρνει την μπάσα τώρα να σου πει ότι στο μυαλό του έχει να κάνει πράγματα έτσι unplugged, να το πούμε. Ναι. Δηλαδή, μα πάντα ήταν πρωτοπόρος. Μετά την παρουσίαση, κάθεται να πει πέντε τραγούδια, τα οποία γίνονται 15-25, κατεβάζει χωρίς μικρόφωνα. Έχει δύο μουσικούς. Και κατεβάζει και το μικρόφωνο, ένα μικρόφωνο για αυτό που μιλάμε δηλαδή, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Ίσα να ακούγεται στην άκρη τη αίθουσα, δεν ακούγεται πίσω-πίσω. Και επειδή το απολαμβάνει πάρα πολύ, το απολαμβάνουν και όσοι είναι στην παρουσίαση του βιβλίου, και από τα 5 γίνονται 15-25, εκείνος δεν σταματάει, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, και στη σκέψη του, αυτό που σου είπε πριν έτσι λίγο, υπάρχει το επόμενο του βήμα, εννοώ όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, να έχει αυτό το χαρακτήρα. Mm-hmm. Τόσο πολύ δηλαδή, αλλά το απολαμβάνουμε όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι πραγματικά, δηλαδή το λέω για να, αλλά οι άνθρωποι των εκδόσεων, κάθε φορά ανακαλύπτουν και ένα άλλο Μαργαρίτη και λένε τι τραγουδιστής είναι αυτός. Ο εκδότης δηλαδή, ο του Μένανδρος, ας το πούμε έτσι, ο Τακιδέλης, ή ο Πρεσβύτερος ή ο γιος, κάθε φορά λένε, ή και οι συνεργάτες λένε τι κάνει τώρα αυτός. Τι είναι τούτος, ναι. Πραγματικά, υπάρχουν... κατεβάζει το μικρό και τραγουδάει για μια ώρα. Κωστά, υπάρχουν πράγματα οποία. Και δέχεται και παραγγελίες, αν τον εκφράζουν, τις οποίες υπηρετεί κιόλα. Υπάρχουν τραγούδια, δυνατά τραγούδια, τα ξέρουμε όλοι μας, τα ξέρει όλη η πατρίδα μας που γράψανε οι μεγάλοι μας, τα οποία θέλω να τα λέω στις βραδιές μου, αλλά επειδή υπάρχουν οι εντάσεις και λέω δεν θα βγάλω αυτό που έχω μέσα μου και αυτό που τους αξίζει τα τραγούδια, γιατί είναι μεγάλα τραγούδια αυτά που μας αφήσαν οι πατέρες μας, έτσι θέλω να τους λέω, και καταλήγω να μην τα λέω τα τραγούδια, προτιμώ παρά να τα λέω και να σκοτώνονται έτσι με τις εντάσεις. Όταν όμως βρω την ευκαιρία και έχω δύο οργανάκια, εκεί το ευχαριστούμε και εγώ τις ερμηνείες που κάνω. Εμένα πάντα μου άρεσαν οι ορχήστρες που είχε ο Γιώργος. Ήταν πάντα προσεγμένες.
Έχουν παίξει φίλοι μου σε δικές ορχήστρες, δεν θα πω ονόματα. Όχι, τους καλύτερους είχα τώρα, όλα τα δεν χρόνια. Και τώρα έχω ωραία ορχήστρα. Ναι, τώρα δεν έχω καινούργια ορχήστρα. Δεν υπάρχει τραγουδιστής τόσα χρόνια να κρατάει ορχήστρα. Όχι, όχι, όχι. Κατά καιρούς την έχουν σταματήσει. Και θυμάμαι. Εγώ 40 χρόνια να έχω μαζί μου ορχήστρα. Και ολόκληρο. Θυμάμαι πότε είχε έρθει στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Που... Τώρα είναι εσύ. Το 14. Το 14 που είχε γίνει ο χαμός από κάτω. Ναι, ναι. Τότε που είχες ξεκινήσει με ένα τραγούδι που ήταν και παραμένει πολύ επίκαιρο, δεν είναι ακριβώς λαϊκό τραγούδι, έτσι. Δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Για να τα ακούσεις και το συζητάμε αμέσως μετά. Πεθαίνω για σένα. Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου, τα παίζω όλα για όλα, άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυτά πατενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι ξεκίνησε τότε τη συναυλία στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Μαργαρίτης πριν από 5-6 χρόνια, και έγινε ο χαμός από κάτω γιατί έδωσε. Το 14. 14, 6 χρόνια. Ναι, ναι. Και έγινε ο χαμός και έδειξε τις διαθέσεις του αμέσως. Ένα τραγούδι που δεν το λες λαϊκό όμως, έτσι. Του λαϊκή λαού παρά... είναι. Του λαού είναι. Αυτό τώρα, είναι λαϊκό τραγούδι και καλό λαϊκό τραγούδι. Μη σου πω ότι είναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή η πατρίδα μας, αυτό το τραγούδι είναι αυτή τη στιγμή. Στα πάνω του, μικρή μεγάλη. Πρέστε μου ένα άλλο να μου πείτε ότι και οι μεγάλοι αγαπούν αυτό. Είναι τραγούδι του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα σε στίχους της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου. Πλάκα-πλάκα πέρασε καμιά δεκαετία από τότε που το πρώτο ηχογράφησε. Το έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να βρει τη σωστή εκτέλεση.
Είπαμε ότι σε λίγο καιρό, και δεν θέλω να το ξεχάσουμε, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για σειρά εμφανίσεων στο και, Αριστοτέλειο. Και εφόσον μας ακούνε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, καλό είναι να πληροφορήσεις τους ακροατές. Στις 4 Μαρτίου. Μάλιστα. Για μια συναυλία. 4 Μαρτίου, μια συναυλία Γιώργος Μαργαρίτης στο Αριστοτέλειο. Δεν ξέρω πού είναι το Αριστοτέλειο. Ιδιαίτερα μαθήματα καλού τραγουδιού. Παραδίδει. Εκεί θα ακούσουν τα τραγούδια πώς πρέπει να τα λέμε. Όχι, μου αρέσει που είσαι αυστηρός. Εάν και έχεις κάνει πολύ ρηξικέλευθες τομές. Δηλαδή, όταν έκανες το δίσκο με το Μανίκα, το Δεν με νοιάζει, ξέρω εγώ, ας πούμε, που ήταν για εκείνη την εποχή, όταν το πρωτάκουσα, με ξάφνιασε. Με κέρδισε με την τρίτη-τέταρτη ακρόαση. Όταν έκανες το τραγούδι με τον. Μαχαιρίτσα. Όταν έκανες τραγούδια που δεν ήταν. Ήταν πολύ πιο φρεσκαδούρα από τα λαϊκά της εποχής. Κάθε εποχή έχει δικά θέλει ρίσκο, δεν θέλει ρίσκο. Έχει δικά της πράγματα. Πάμε τώρα στο τελευταίο μου τραγούδι. Έχουμε καιρό. Έχουμε του Μανώλη, έχουμε καιρό. Έχουμε 5 λεπτά καιρό. Τι. Μάλιστα. Θα το βάλουμε από τώρα και μετά. Είναι αρκετά, είναι 3 λεπτά και αυτό. Είναι 4 λεπτά, μας είπε ο Νίκος Μπετσιμέας. Βρεθήκατε και κοντοχωριανοί με τον Νίκο Μπετσιμέα, Θεσσαλή. Λέμε, α πούμε, Μανώλης Ρασούλης. Ένα τραγούδι και μοναδικό έγραψε, το οποίο γράφτηκε για συγκεκριμένο τραγουδιστή. Όλα τα άλλα τραγούδια τα έγραφε ως για τραγούδια, πάρτε για πάρτε και μετά έλεγε «Α, αυτό το τραγούδι, ας το πει ο Τάδε». Αυτό το έγραψε για πάρτε. Αυτό ήταν για να το πει ο Γιώργος. Όταν εγώ προς τιμή το Πέτρο Βαγιόπουλο, κάποια βραδιά πήγαμε να παίξουμε και να πούμε κάποια τραγούδια, εκεί αντάμωσα το Μανώλη και από πάνω από το μικρόφωνο αφού τελείωσα, είχα πει θυμάμαι ένα τραγούδι. Σε ρίζει η φάμπρικα, μόλις γαράζει. Το φαΐ μου τώρα αυτό. Τσιτσάνης. Όταν είπα αυτό το τραγούδι, ο Μανώλης τον είδα που δεν έπαιρνε τα μάτια και τα αυτιά από πάνω μου. Με πρόσεχε. Κάποια στιγμή κατέβηκα, του είπα στο μικρόφωνο, Μανώλη, ό,τι καλό κοινωνικό τραγούδι έχεις, εδώ είμαι εγώ. Τίποτα άλλο είπα. Κατέβηκα κάτω και χαιρετηθήκαμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή. Σε 3 μέρες, τα άλλα τα ξέρεις κιόλας από τον Πέτρο εσύ. Τον πήρε τον Πέτρο και του λέει: αυτό το τραγούδι είναι για τον Γιώργο. Εκεί τον έχω τοποθετήσει. Το τραγούδι τα λέει όλα. Καλά, είναι ένα τραγούδι το οποίο. Το οποίο είναι συμπυκνώνει όλο το. Ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο να μου θέλει να πει προσοχή μεγάλη στην ερμηνεία. Θέλει ησυχία να το καταλάβει ο άλλος και δεν θέλει εντάσεις. Γι' αυτό το τραγούδι αυτό δεν το λέω πάντα στις εμφανίσεις μου. Το λέω σε συγκεκριμένες. Να τώρα, ας πούμε, στις παρουσιάσεις του βιβλίου μου, όπου και αν πάω, το λέω. Και επίσης στα θέατρα. Είναι το τραγούδι τέτοιο που θέλει με μια κιθαρίτσα. Ποια άλλα τραγούδια δεν λείπουν ποτέ από το ρεπερτοριό σου, είτε με πλήρη ορχήστρα. Δεν λείπει το κελί 33. Εντάξει, αυτό και αν λείψει. Αυτό δεν λείπει. Θα σε δει ο κόσμος, έτσι. Ακριβώς. Ένα τραγούδι άλλο το οποίο είναι στο παράδεισο την πόρτα. Mm-hmm. Και αυτό. Του Γιάννη του Ιμανουλίδη με λόγια του Ανδρέα του Σπυρόπουλου, μάλιστα. Σπυρόπουλο. Και μάλιστα εγώ δεν ήξερα ότι. Δεν είχα κοιτάξει και ότι πιανούν οι στίχοι αυτό το τραγούδι. Κάποια στιγμή αντάμωσα με τον Σπυρόπουλο Γελάς Κώστα στην εταιρεία στη Λύρα και το λέω: για μένα δεν έχει τίποτα, κύριε Σπυρόπουλο. Το λέω. Γιατί ρε, μου λέει: δεν έχει τραγουδίσει δικό μου τραγούδι. Λέω εγώ: πότε θα το τραγουδίσω. Στο παράδεισο την πόρτα πιανού είναι, μου λέει. Έχει κάνει τέτοια ζεμπεγιά στον άνθρωπο. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Έγραφε ωραία. Άλλο τραγούδι που δεν λείπει ποτέ. Εντάξει, τώρα αρκετά τραγούδια. Πολλές φορές ένα τραγούδι που, γιατί η πατρίδα μας όπως ξέρουμε και δεν τα λένε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα όταν κάνουν ομιλίες οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ναι, αλλά έχεις πολιτική σκέψη και έχεις πολιτικό ένστικτο. Η νύχτα τη στήριξε και τη στηρίζει ακόμα η ναυτιλία μας, η ναυτική. Mm-hmm. Φεύγαν τα παιδιά μπουλούκια, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, έξω. Μαρκάρανε και αφήνανε και τις οικογένειες και ερχόταν εδώ και τα χαλούσαν μέσα στη μευρή και ξαναφεύγανε. Τους έκανα πολύ ωραίο τραγούδι. Χρόνια στα καράβια, χρόνια ταξιδεύω. Ζόρικο, ζεμπέκικο. Ζόρικο. Αυτό το τραγούδι, όποτε το πω, έχει κάνει ζημιά. Έχει ζημιάρικο τραγούδι. Έχει πόνο καταρχήν. Μου θύμισες κάτι που αναφέρεται ρητά στο βιβλίο με τα λόγια τα δικά σου. Που αναφέρεσαι στους ανθρώπους που είναι πρόσφυγες στην Ελλάδα και που λες ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν
η πατρίδα μας. Μας έχει τους πόρους και τη δυνατότητα και τη διάθεση να τους στηρίξει, θα ήταν πολύ καλό για την πατρίδα μας. Βεβαίως θα ήταν πολύ καλό. Και το πιστεύω ακόμα. Χαίρομαι δηλαδή που λες κάτι που δεν ξέρω αν ακούγεται δημοφιλές. Εντάξει, για πολλούς που ουρλιάζουν, τα γνωστά που ουρλιάζουν, αυτό που λες είναι πάρα πολύ θαραλέο και το εκτιμώ αφάνταστα, ας πούμε. Λοιπόν, Κώστα, τι να ευχηθούμε στον Μπαγκάρετ? Τα καλύτερα. Να είναι γερός, τα καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς τα καλύτερα είναι ο τίτλος των συναυλιών που κάνει. Ναι. Το έχω κεράσει τον τίτλο. Και να είναι δυνατός, γιατί αν είναι εκείνος δυνατός, μπορεί να μας. Οι εκπλήσεις που μας επιφυλάσσει, mm-hmm. τα δώρα του είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα για το ελληνικό τραγούδι, για τον πολιτισμό μας, για μας που αγαπάμε αυτό το τραγούδι και αυτόν τον τρόπο. Είναι κατηγορία από μόνος του. Είναι μια κατηγορία όμως που, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να μεταλαδαμπεύει αυτή τη φλόγα, να μπολιάζει καταστάσεις, γιατί δεν έχουν μείνει πολλοί. Είναι από τους τελευταίους μεταλαδαμπευτές. Με ποιοι από τους τελευταίους? Ο τελευταίος δεν μου έκανε. Όχι ο τελευταίος, αλλά είναι πολύτιμα τα δώρα του. Να είναι λοιπόν γερός να μας τα χαρίζει. Κώστα, για να λέμε τα καλύτερα έρχονται, πρέπει να έχω και έναν Κώστα Μπαλαχούτη πάντα δίπλα μου. Θα τον έχεις. Και, λοιπόν, και όσοι φίλοι μου, ξέρω εγώ, να πούμε και ένα σπουδαίο τραγούδι τώρα που τραγουδήσαμε. Το Κώστα Μπαλακούτη στίχη και το Δαραμούσκα. Βασίλη. Κάναμε ένα τραγούδι με τον Βασίλη Δαραμούσκα. Την άλλη φορά που θα έρθει, τώρα που έμαθες. Θα έρθουμε με καινούργια. Άκου τον τίτλο. Γεννημένος να τρέχω. Ωραία. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τρέχει. Ενώ βρίσκεται κάπως καλούτσικα, αλλά τρέχει και δεν φτάνει. Πάμε να κλείσουμε στην ώρα μας με το έγκλημα και τιμωρία που έγραψε για σένα ο Μανώλης Δασούτσης και μελοποίησε ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Έπεται Θανάση Λαζαρίδης, Νίκο Μπετσιμέα και Ανδρέα Σιδεράκη. Ευχαριστούμε. Από μένα, τον Αλέξη Βάκη, τον Γιώργο και τον Κώστα. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας. Γεια χαρά. Μιζέρια, φτώχεια, ανεργία, μα πιο πολύ μισώ την αδικία. Σαν πως δεν υπάρχουν νόμοι, μόνο το λαθρό κονόμι. Περνά ο κοσμάκης βάσανα, μα κάποιοι φταίν για όλα αυτά. Κι αν είμαι ένοχος κι εγώ, αμέσως να τιμωρηθώ. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από το λαό, και όσο ζω θα τραγουδώ κοινωνία ενοχή. Παλιοκοινωνία, κι όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, έγκλημα και τιμωρία. Μιζέρια, φτώχεια, ανεργία, μα πιο πολύ μισώ την αδικία. Στον αδικημένο καλοσύνη, στον παγάσα δικαιοσύνη. Φταίχτες, κλέφτες, φυλακή, τέρμα η αλλοπαιγή. Όσοι κλέβουν την μπουκιά, ας πληρώσουν την απατροπιά. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από το λαό, και όσο ζω θα τραγουδώ. Κοινωνία ενοχή, παλιοκοινωνία, κι όπως είπε ο Ντοστογεύσκη,
έγκλημα και τιμωρία. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από το λαό, και όσο ζω θα τραγουδώ κοινωνία ενοχή. Παλιοκοινωνία, κι όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, έγκλημα και τιμωρία.